Λεμεσό, αφού τρεις νεαροί, να αναφέρουμε και τα ονόματά τους, ο Ανδρέας Γιάννης, ηλικίας 32 ετών, ο Δημήτρης Σάβα, επίσης ηλικίας 32 ετών, αλλά και ο Παναγιώτης Στεφάνου, ηλικίας 23 ετών, μια δύο ξάδες και ένας φίλος έχασαν τη ζωή τους μετά από μια φοβερή σύγκρουση που συνέβη στην διασταύρωση των φόρων τροχιάς των οδών Συνεργατισμού και Γρηγόρη Αυξεντίου στην περιοχή Πάνω Πολεμιδιών. Τις εικόνες από την σύγκρουση πέρσα, το αποτέλεσμα καλύτερα της σύγκρουσης, θα έλεγα, το είδαμε τις τελευταίες δύο μέρες στα δελτία ειδήσεων, το βλέπουμε και στο διαδίκτυο. Πραγματικά η σύγκρουση ήταν φοβερή. Εκτίμηση της αστυνομίας πέρσα είναι πως αυτό το φοβερό τροχαίο προκλήθηκε μετά από υπερβολική ταχύτητα, αλλά και κάποιος εκ των δύο διπλοκάμπινων οχημάτων από τους οδηγούς παραβίασε τα φώτα τροχέας. Η αστυνομία προσπαθεί να βρει την άκρη του νήματος. Αντιλαμβάνομαστε περισσότερο ότι οι τρεις νεαροί υποβέβαιναν το ενός νοχήματος εξαιτίας του ότι δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν υπάρχει μάρτυρας που να μπορεί να μιλήσει και να εξηγήσει το τι ακριβώς συνέβη ή να πούν και εκείνη την δική τους θέση. Από την άλλη, ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου του δεύτερου διπλοκάμπινου οχήματος δεν παραδέχεται ότι αυτός παραβίασε τα φώτα της τροχέας. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες και ο συνοδηγός, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τον 25χρονο στο ίδιο αυτοκίνητο εκείνο το μοιραίο βράδυ, ενισχύει τον ισχυρισμό του και αναφέρει και ο ίδιος ότι δεν πέρασε ο 25χρονος με το κόκκινο φανάρι. Όμως, Στέλλα, προηγήθηκε ένας καυγάς και ένας ξυλοδαρμός ενός ταξιτζή από τον 25χρονο. Πριν το θανατηφόρο, πέρσι έγιναν όλα αυτά. Φαίνεται ότι ο 25χρονος, σύμφωνα με καταγγελία οδηγού ταξί, είχε μια αντιδικία μαζί του επί της παραλιακής λεωφόρου της Λεμεσού, μία μόλις ώρα πριν από το θανατηφόρο αυτό δυστύχημα. Συγκεκριμένα, ο 25χρονος φερόταν να πηγαίνει με πολύ χαμηλή ταχύτητα μαζί με δύο άλλα πρόσωπα εντός διαφορετικού οχήματος, όχι του διπλοκάμπινου οχήματος πέρσα. Κρατούσε διαφορετικό όχημα και βρέθηκε να πηγαίνει με 5 με 10 χιλιόμετρα την ώρα περίπου εκεί στον παραλιακό. Εκεί βρέθηκε πίσω το οδηγός ταξί, του κόρναρε. Ο 25χρονος φαίνεται να μην ανέχτηκε ότι του κόρναρε και του έκανε τέλος πάντων κάποια νεύρα. Τον ακολούθησε, του ανέκοψε την πορεία. Ο 25χρονος ανέκοψε την πορεία στον οδηγό ταξί, κατέβηκε κάτω, του άνοιξε την πόρτα, τον γροθοκόπησε στο πρόσωπο, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία του οδηγού ταξί πέρσα. Mm-hmm. Του προκάλεσε κατάγμα στο πρόσωπο. Ο οδηγός ταξί κατάφερε να κρατήσει τα νούμερα της πινακίδας εγγραφής του αυτοκινήτου. Η αστυνομία εντόπισε έτσι, την ταυτότητά αστυνομία του. Ήταν εκείνη την ώρα πριν το θανατηφόρο, προσπαθούσε να τον εντοπίσει. Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα βρισκόταν ήδη στον δρόμο και προφανώς. Εκείνη την ώρα η αστυνομία πέρσι προσπαθούσε να ταυτοποιήσει από τα πινακίδες εγγραφής, να εντοπίσει την ταυτότητά του. Εντόπισε την ταυτότητά του. Εν τούτης, ο 25χρονος, όπως όλα δείχνουν με βάση και το θανατηφόρο δυστύχημα, άλλαξε αυτοκίνητο. Πήρε ένα διπλοκάμπινο όχημα, το οποίο πέρσι, όπως διαπιστώθηκε από τις περισσότερες έρευνες, έχει μηχανικές μετατροπές. Το διπλοκάμπινο όχημα με το οποίο προκλήθηκε ενεπλάκη καλύτερα το φοβερό αυτό θανατηφόρο, είχε μηχανικές μετατροπές και ήταν διαγραμμένο από το 2013. Ο 25χρονος πέρσα, να εξηγήσουμε ότι οι ανακριτές της τροχιάς Λεμεσού επιχείρησαν όχι μία, αλλά δύο φορές να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης των 25χρονων όσον αφορά αυτό το φοβερό τροχαίο. Εν τούτης, ο δικαστής απέριψε και τις δύο φορές το αίτημα των ανακριτών εξαιτίας ανεπαρκών στοιχείων και επίσης δεν υπάρχει μαρτυρία που να υποδουλώνει πώς συνέβη αυτό το φοβερό τροχαίο. Η αστυνομία από πλευράς της πέρσα ζητά και απευθύνει έκκληση προς το κοινό. Όποιος γνωρίζει οποιασδήποτε πληροφορίες ή μπορεί να ήταν μάρτυρας αυτού του φοβερού τροχαίου, να καλέσει την αστυνομία ή να πάει στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό για να δώσει αυτές τις πληροφορίες. Στέλλα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μας έδωσες όλο το χρονικό, όλα τα στοιχεία που είναι ενώπιον της αστυνομίας. Ο 25χρονος βρίσκεται υποσύλληψη. Ακριβώς θα έλεγα. Ναι. Η υποσύλληψη βρίσκεται εξαιτίας αυτού του περιστατικού που έγινε με τον οδηγό ταξί. Το δικαστήριο χθες, το οποίο κλήθηκε να συνεδριάσει στην ειδική κλινική όπου νοσηλευόταν ο 25χρονος, του εξέδωσε πενθήμερη προσωποκράτηση, όμως πήρε εξιτηρίο και από την κλινική βρέθηκε στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού και εκεί βρίσκεται τώρα. Μάλιστα, θα δούμε, θα διαλευκανθούν όλα νομίζω τα επόμενα 24 ώρα. Και όπως είπες, θα ότι αύριο, συγχωρείς που σε διακόπτω, θα είναι τα τελευταία των τριών αυτών νεαρών προσώπων, μαζί θα είναι και το τελευταίο του αντίο.
να πούμε και μια έκκληση της οικογένειας, των οικογενειών καλύτερα, απευθύνουν έκκληση ότι αντί Στεφάνων να παρέχεται οικονομική στήριξη για τα παιδιά του ενός εκ των αδικοχαμένων νεαρών, του Ανδρέα Γιασίμ ηλικίας 32 ετών, ο οποίος καταλήγει ένα πεντάχρονο κοριτσάκι και μια έγκυο γυναίκα περίπου 7 μήνων εκεί. Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες.